Κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρονται οι τρεις νέοι ύποπτοι για την υπόθεση των βομβιστικών επιθέσεων στο μαραθώνιο της Βοστόνης. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και αμέσως μετά τέθηκαν υποκράτηση. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές αρχές, δύο 19χρονοι φοιτητές από το Καζακστάν, ο Ντίας Καντιρμπάγεφ και ο Αζαμάτ Ταζαγιάκοφ, επιχείρησαν να εξαφανίσουν το λάπτοπ και το σακίδιο του Τζοχάρ Τσαρνάεφ. Ένας ακόμα Αμερικανός συμφοιτητής τους, ο Ρομπέλ Φιλίππος, κατηγορείται για ψευδή κατάθεση στην αστυνομία. Με συνέντευξή του, ο πατέρας του Ταζαγιάκοφ αρνήθηκε τις κατηγορίες που αποδίδονται στο γιο του. Δεν είχε τσακωθεί ποτέ και με κανέναν. Δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με τέτοιους εξτρεμιστές. Δεν πηγαίνει στο τζαμί, εκτός αν πάμε εμείς ή υπάρχει άλλος λόγος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ίδιος δεν βρέθηκε ποτέ σε τέμενος. Πάντως, σε νεότερη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε, εμφανίζονται Ταζαγιάκοφ και Καντιρμπάγεφ να ποζάρουν με τον ύποπτο βομβιστή του μαραθωνίου της Βοστόνης στη Νέα Υόρκη. Επίσης, το FBI δημοσιοποίησε εικόνα με πυροτεχνήματα που βρίσκονταν σε σακίδιο πλάτη στο σπίτι του Τσαρνάεφ και φέρεται να πήρε από εκεί και να πέταξε τα σκουπίδια ένας από τους φίλους του με σκοπό να τον καλύψει. Αυτή ήταν η πρώτη φορά από τις βομβιστικές επιθέσεις της 15ης Απριλίου στον μαραθώνιο της Βοστόνης που η αστυνομία κάνει λόγο και για άλλους υπόπτους εκτός των αδερφών Τσαρνάεφ. Από τις επιθέσεις, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 264 τραυματίστηκαν.